Η δύναμη και η πραγματική ελπίδα βρίσκεται εδώ, στους αγώνες μας, προχωρώντας κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού με αυτό το άδικο σύστημα, κόντρα στο ρεύμα των χαμηλών απαιτήσεων. Μπορούμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικροί επαγγελματίες, η νέα γενιά που βρίσκεται στα θρανία και στη δουλειά, να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες μας και να σηκώσουμε κεφάλι. Να γυρίσουμε την πλάτη σε μια πολιτική που προωθήθηκε συστηματικά και από νέα ηλικιακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλων, η οποία είναι όμως αντιλαϊκή, είναι ξεπερασμένη, είναι δοκιμασμένη και οδηγεί στο να ζουν οι νέοι χειρότερα από τους γονείς τους. Μαζί, με τη δράση και με την ψήφο μας, μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Να χαλάσουμε τη σούπα της αντιλαϊκής συνένεσης ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ, διοίκησης της περιφέρειας, πάνω σε όλα τα βασικά που καθορίζουν τη ζωή και το μέλλον μας. Και αυτά δεν είναι άλλα από τη στήριξη με όλους τους τρόπους της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που εκφράζεται στην περιφέρεια με την ιεράρχηση παρεμβάσεων που ενισχύουν άμεσα ή έμεσα την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η άμεση και έμεση επιδότηση μεγάλων επιχειρήσεων με κονδύλια, προγράμματα επιδότησης για ληξιπρόθεσμη, κατάρτιση και εργασία ανέργων, αλλά και μεγάλες υποδομές που στηρίζουν το κεφάλαιο. Πλευρά αυτής της πολιτικής είναι και οι μεγάλες ελλείψεις σε έργα και υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας, ως αποτέλεσμα των κατευθύνσεων και της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστική συμφωνία μεταξύ τους αποτυπώνεται και στη συνέχεια μιας πολιτικής που προβλέπει ορισμένα ψίχουλα για τους εργαζόμενους και την νεολαία, όσα δηλαδή περισσεύουν από το πλουσιοπάραγο τραπέζι της πλουτοκρατίας, όπως είναι το κοινωνικό μέρισμα, τα λίγα ευρώ αύξηση που είδαν ελάχιστοι νέοι, τα 25 ευρώ που θα μείνουν από την αύξηση των κατώτερων μισθών μετά τη μείωση του αφορολόγητου. Βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ούτε αυτά τα ψίχουλα θα δίνονταν αν δεν υπήρχαν οι αγώνες του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και η πίεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ψίχουλα είναι όμως και τα προγράμματα διαχείρισης της φτώχειας που βρίσκονται στην ευθύνη της περιφέρειας και διαφημίζονται προεκλογικά, που στην ουσία συμπληρώνουν την πολιτική της κυβέρνησης. Επίσης, στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΙΝΑΛ και των υποψηφίων του στην περιφέρεια υπάρχει και στην πιο ενεργό εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, στην ταχύτερη μετατροπή της περιφέρειάς μας σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια, αυτών των σχεδιασμών, αλλά και επιχειρηματικών πλάνων μεγάλων ομίλων στην ενέργεια, στις μεταφορές και σε άλλους κλάδους. Είναι σχέδια που έφεραν στο προσκήνιο και επιτάχυναν και την απαράδεκτη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, η οποία ενισχύει το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, προωθεί αντίστοιχους σχεδιασμούς στην περιοχή, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, συνοδεύονται από πολύ μεγάλους κινδύνους, αλλά και από πολεμικές αναμετρήσεις. Στην ουσία της συμφωνίας, φυσικά δεν διαφωνεί ούτε η Χρυσή Αυγή, η οποία στέκεται κλαρίνο μπροστά στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ και πουλάει τα ηλίκη μόνο σε βασανισμένους ανθρώπους, εργαζόμενους, Έλληνες και μετανάστες. Ο κύριος Τζιτζικώστας ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού, αναπαράγοντας μια αδιέξοδη ονοματολογία την ώρα που συναντιέται κάθε τρεις και λίγο με έναν από τους συγγραφείς αυτής της συμφωνίας, τον επικεφαλής της Αμερικάνικης διπλωματίας στη χώρα μας, τον κύριο Πάια. Από αυτούς τους σχεδιασμούς και τα μεγάλα λόγια περί συνανάπτυξης με τις γειτονικές χώρες για περιφέρεια ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια, τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι άνεργοι και η νεολαία. Είναι σχεδιασμοί που εξυπηρετούν την αναβάθμιση της θέσης και της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ως προαπαιτούμενα, εκτός των άλλων, τους χαμηλούς μισθούς και τη συρρήγνωση της χρηματοδότησης προς την παιδεία και την υγεία, αλλά και προς απαραίτητα έργα που να αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων και εδώ στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάνω απ' όλα, όλοι τους συμφωνούν σε έναν δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του έχει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης
που μας έφερε έως εδώ, που οδήγησε στην οικονομική κρίση και τώρα σε μια μίζερη για το λαό μας ανεμική ανάπτυξη, που έχει βέβαια ως προαπαιτούμενα όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο και παραμένει αβέβαιη ενώ κυοφορεί και την επόμενη κρίση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτέλεσμα της ιεράρχησης παρεμβάσεων και έργων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, της κατασκευής των έργων με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά και της λειτουργίας κρατικών επιχειρήσεων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είναι και η απαράδεκτη κατάσταση που ζήσαμε πριν κάποιους μήνες με την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης της ΕΙΑΒ, οι διαρκείς αναβολές στην ολοκλήρωση του μετρό και ο πακτολός χρημάτων που έχει δοθεί προς τις κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και η τραγική κατάσταση με τον ΟΑΣΤ. Όσον αφορά την ΕΙΑΒ, η καθυστερημένη ένταξη του έργου ανάπτυξης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα, εγκατάσταση που τροφοδοτεί την πόλη μας, στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν απαλλάσσει από τις διαχρονικές τους ευθύνες την κυβέρνηση και τη διοίκηση της περιφέρειας. Η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο έδαφος ενός συστήματος, στο οποίο το νερό είναι εμπόρευμα και η ΕΙΑΒ λειτουργεί με γνώμονα την καπιταλιστική κερδοφορία, αυτοί δήθεν θα ασκούσαν φιλολαϊκή διαχείριση, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Αλήθεια, δεν γνώριζαν ούτε αυτοί την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ο αγωγός στην Αραβισσού όταν έβγαιναν και πανηγύριζαν πέρσι στο αναπτυξιακό συνέδριο για την κερδοφορία της ΕΙΑΒ. Όσον αφορά το μετρό, κανένας πανηγυρισμός δεν χωράει τη στιγμή που όλο το έργο, τόσο η κεντρική γραμμή όσο και οι απαραίτητες επεκτάσεις, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν μελετηθεί επεκτάσεις προς τα δυτικά αλλά και προς την Τούμπα, εδώ πέρα στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, στο έργο καταγράφονται τάξεις των 30 ευρώ, ιδιαίτερα στις υπεργολαβίες, μεγάλες μειώσεις μισθών για τους υπόλοιπους, εργατικά ατυχήματα και όλα τα υπόλοιπα γνωστά που συνοδεύουν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Φίλες και φίλοι, η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια είναι στόχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, θα δώσει αέρα και δυναμική στη μάχη για μια καλύτερη ζωή, θα κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί και έτσι θα ενισχυθεί η φωνή μιας πραγματικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν από κοινού η κυβέρνηση, η περιφέρεια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και λαϊκή συσπήρωση θα ενισχυθεί η πάλη για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών με έργα, υποδομές και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας. Για προστασία του περιβάλλοντος, στη στεριά και στη θάλασσα, με ειδικά μέτρα και σχεδιασμό για το θερμαϊκό αλλά και για το περιοριστικό δάσος του ΣΕΙΞΟΥ για την αντιπυρική του προστασία. Για αντιπλημμυρικά έργα, όχι κομμένα και ραμμένα στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς της περιφέρειας, αλλά επαρκή και επικαιροποιημένα, εντοπίζοντας ακόμα και περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με βάση τα νέα πολεοδομικά και κλιματολογικά δεδομένα. Για να είναι το δομημένο περιβάλλον θωρακισμένο απέναντι στους σεισμούς που είναι συχνοί στη χώρα μας συνολικά αλλά και στην περιφέρειά μας, και ιδιαίτερα τα σχολεία και οι χώροι συγκέντρωσης νεολαίας. Για να σχεδιαστεί και να είναι υλοποιήσιμο στην πράξη ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που θα επιτρέψει να μην θρηνήσουμε θύματα όταν χτυπήσει ο εγκέλαδος. Για να προχωρήσουν γρήγορα αναγκαία έργα όπως το μετρό, η επέκτασή του προς την Τούμπα, αλλά και η αναβάθμιση του ανατολικού τμήματος του περιφερειακού, και ταυτόχρονα να μην τα χρυσοπληρώνουμε άμεσα και έμεσα με τα διόδια, με τα χαράτσια, με τα ακριβά εισιτήρια. Για αναβάθμιση των υποδομών παιδείας και υγείας, χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος τις τσέπες μας και δίνουν τη διαχείριση των μονάδων σε ιδιώτες. Για χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, παιδικές χαρές που να μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες. Για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ελεύθερων χώρων και πρασίνου με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμιση. Για άμεση βελτίωση της κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες με ενίσχυση των γραμμών, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του κόστους του εισιτηρίου
και μέτρα επιδότησής του για τη μεταφορά των εργαζόμενων από και προς τη δουλειά. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Λαϊκή Συσπήρωση θα μπει πιο δυναμικά στο προσκήνιο η δυνατότητα και η προοπτική μιας ανάπτυξης που θα είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που θα μπορέσει μέσα από ένα επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο να απογειώσει την παραγωγή στους κλάδους που και τώρα συγκεντρώνεται σημαντική υποδομή στην περιφέρεια, που έτσι θα εξαλείψει την ανεργία και την ανασφάλεια και θα εξασφαλίσει ένα πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής για τους εργαζόμενους αλλά και για τους μικρούς επαγγελματίες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το πραγματικό δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές ή αν θα αντεπιτεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού για να μπορέσει να γίνει αρχή, για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία για τους εργαζόμενους και για την νεολαία. Στον δρόμο της αντεπίθεσης για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και της νεολαίας, της ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των συνδυασμών της λαϊκής συσπήρωσης παντού, μπορούμε να συναντηθούμε πολύ ανεξάρτητα αν συμφωνούμε σε όλα και να δώσουμε μεγάλη δυναμική στα αγωνιστικά ψηφοδέλτια για να δυναμώσει το πραγματικό αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή πολιτική, στο φασισμό και στον εθνικισμό, για να δυναμώσει η διεκδίκηση, η ελπίδα, ο στόχος της ριζικής ανατροπής. Ευχαριστώ.